μελέτη που έκανε ο ΕΣΝΑ, τη μελέτη προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης του Χιτάφυλλής το 17 και την παρουσίαση το 18, που βγάζει όλα αυτά τα στοιχεία για το αρσενικό, για το μόλυβο, για το αμόνιο, για το μεθάνιο, που είναι πάνω από όλα τα όρια. Αυτή τη μελέτη, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ΟΕΔΑ, περιβαλλοντικών, λέω για μερικούς που παρακολουθούν τις λέξεις, αυτή την ξέχασε, αυτή τη μελέτη, να τη δει και να την αναφέρει αυτή η μελέτη. Νοσταλγοί του παρελθόντος είναι αυτοί που ψηφίζουν αυτό το τείχος του θριάσιου, να το πούμε, του θράσους, να το πούμε, που πάνω-πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω έχουν τα πανοσηκώματά τους πάρα από τις ζωές των ανθρώπων. 1535 μέτρα, 20 μέτρα ύψος, 36.000 δρομολόγια, τριαξονικά φορτηγά. Τι υπολογίζουν αυτοί που ψηφίζουν αυτό το ανοξιούργημα πραγματικά? Μας έφερε ο άλλος τις εικόνες από τα σκι. Ψηφίζει αυτό το πράγμα ο κύριος, ας πούμε, που φαινόταν σαν πλασιέ, φαινότανε, των επιχειρήσεων. Τις καύσεις που μέχρι τώρα αυτά που ξέρουμε είναι ρήπη, διοξίνες, φουράνια, πτυτικός υδράργυρος, αρωματική κυκλική υδρογονάνθρακες, άλλα διοξίδια του θείου κτλ. Καρκίνος δηλαδή. Αν η τεχνολογία έχει φτάσει σε αυτό το όριο να κάνει το εργοστάσιο αυτό, εμείς δεν είμαστε αρνητές τεχνολογίας και της ανάπτυξης. Εμείς όμως λέμε το εξής. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει ανακύκλωση. Αυτή είναι η ανακύκλωση που διαφημίζατε το 2020. Και κάνατε τίποτα, μια τρύπα στο νερό. 90% είπε ο υπουργός, ο αρμόδιος, ότι θάβονται τα σκουπίδια. Εμείς ξέρουμε ότι είναι πάνω από 85%. Λοιπόν, εντός θέματος τώρα για τους φιλολόγους που παρουσιάζουν τις ομιλίες μας. Εντός θέματος, από τις 710 σελίδες με 13 κεφάλαια αυτού που της μελέτης για την ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής, που πρόκειται δηλαδή για πολύ σοβαρή, υπάγεται σε αυστηρότερες διατάξεις, δεν αναφέρεται καν στα 700 στρέμματα, παρά μόνο στα 40 στρέμματα από αυτά, μιλάει μόνο για 58 τόνους αποβλήτων, 10 δρομολόγια δηλαδή την ημέρα, είναι ιός το αυτό και αφροδίτη ιδέα εξαπάτηση αυτό. Αυτό λέμε εμείς. Πρόκειται, το τονίζουμε, το είπε και ο Γιάννης ο Πρωτούλης, το ξαναλέμε, πρόκειται για ένα έγκλημα διαρκείας. Όποιος ψηφίζει, αυτό ψηφίζει, μη μασάμε τα λόγια μας, η επέκταση αυτής της χωματερής. Έτσι. Και τελικά, προσέξτε γιατί ψηφίζουμε, η νοσταλγία του παρελθόντος, είπε ο άλλος. 31 εκατομμύρια, ξαναλέω το νούμερο που είχε Αφροδίτη, 31 εκατομμύρια, 400.000 κυβικά μέτρα του απορριμματικού όγκου του Χιτά της Φυλής, ακούστε πώς το παρουσιάζουν. Έχει, λέει, ένα διαμορφωμένο τοπίο στο οποίο συνδυάζονται με άναρχο τρόπο το οικιστικό στοιχείο με το βιομηχανικό, περιλαμβάνοντας βιομηχανικές δραστηριότητες έντονης τοπιολογικής παρέμβασης στην ευρύτερη περιοχή. Με άλλα λόγια, όπου φτωχός και μοίρα, του λέμε εμείς. Και εμείς λέμε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε αυτό το ανοσιούργημα να μην περάσει. Και σας καλούμε, συνάδελφοι, και της πλειοψηφίας και όλους, πραγματικά να σταθείτε στο ύψος της αποστολής σας. Όποιος ψηφίζει αυτό το πράγμα, ψηφίζει ό,τι έγινε. Και μην μασάμε. Ποιος μασάει το παραμύθι ότι είναι μέχρι το 2025, όταν γίνεται ένα έργο 1.500 μέτρων, με τόσα κυβικά να πέσουν μέσα χώμα για να το καλύψουν, για να γίνει το καινούριο παροσύκωμα. Και όποιος θέλει να μας φέρει την άλλη φορά τα ντίλερ, τα εργοστάσια, βεβαίως εμείς έχουμε ζητήσει να γίνει ομιλία συνολικά για το πρόβλημα των σκουπιδιών. Αυτό πάντως ήταν εκτός θέματος σήμερα. Για να μην δικαιολογήσει την ψήφο αυτή τη θετική που κάνει για μια ακόμη φορά. Όμως οι πολλοί συνάδελφοι δεν έχετε κανένα λόγο να ψηφίσετε αυτό το πράγμα. Το καταδικάζουν. Πώς το είπανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι εμείς οι κομμουνιστές που μερικοί βγάζουν σπυράκια, πώς το είπανε, να δείτε, μνημείο περιβαλλοντικού χάους, αρρώστιας και ανθρώπινου πόνου για τις επόμενες τρεις γενιές. Έτσι διεθνώς αναγνωρίζει το Χιτάφυλλής. Όποιος θέλει να ψηφίσει αυτό το πράγμα έχει και την ευθύνη. Δεν μπορεί ας κάθε φορά να κάνετε τους πόντιους πιλάτους. Έχουμε ευθύνη και εμείς, συνάδελφοι. Επικαλούμε πραγματικά την ευθύνη που έχετε απέναντι στον κόσμο. Εκεί πέρα συντελείται έγκλημα. Όταν μεγαλώνουν οι νεοπλασματικές ασθένειες, τα πρώτα πράγματα που οπουδήποτε αλλού, όταν το μεθάνιο φτάνει 10 από τους 10 καμένους του χρόνου, 25%, δηλαδή πούχα, βρωμάνε. Για σημαντικό που λέει το λόγο και μετά ο κύριος Κοσμόπουλος. Εμείς συνεχίζουμε αυτό το πράγμα και λέμε το παραμύθι ότι πάνε μέχρι το 2025, δεν κοροϊδεύουμε, συνάδελφοι. Δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε τη συνείδησή μας.
Εμείς θα το παλέψουμε, κύριος... όχι μόνο τώρα, αλλά κύριε Πενετάτο, και να σου πω και κάτι τελευταίο. Επειδή λέτε, ας πούμε, για τις διαδικασίες κτλ. Ο πρόεδρος του Συλδέσμου, που είναι κάτι περιφερειάρχης, έκανε ένα χρόνο να ξανασυγκαλέσει συνέλευση να μιλήσουμε τα άλλα μέλη. Ένα χρόνο. Και τι μας είπε, λέει, δεν ζήτησε κανείς να γίνει αυτή η συνέλευση άλλη φορά. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε και να ακούσουμε και άλλους συναδέλφους. Ο κύριος Ασημακόπουλος έχει το λόγο. Δεν είναι και τις 13 που καταθέσαμε εκεί στις διαδοχικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο.